Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι. Είμαι η Χρυσή. Σας καλωσορίζω και στο σημερινό βίντεο. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τρία πολύ ιδιαίτερα μικυναϊκά πλακίδια που εκτίθενται στο Μουσείο των Μικινών. Τα πλακάκια αυτά ίσως και να περάσουν απαρατήρητα μπροστά στους υπόλοιπους χρυσούς θησαυρού που έχουν βρεθεί. Ευτυχώ όταν βρέθηκα εκεί στο Μουσείο πήρα αρκετέ φωτογραφίες και κοιτάζοντάς ξανά και ξανά παρατηρώντας τις πιο προσεκτικά, ανακαλύπτω σημαντικά πράγματα που αφορούν την αστρονομία και τους αρχαίους αστρονόμους. Πάμε να τα δούμε και μαζί. Εδώ βλέπουμε δύο πλακίδια. Το ένα, το νούμερο 16, είναι ένας άνδρας που φαίνεται να τρέχει με φτερωτά σανδάλια και στο νούμερο 17, ένα κρυάρι δίπλα σε ένα γονατιστό άνδρα. Όπω διαβάζουμε στην επεξήγηση, το νούμερο 16 είναι πλακίδιο με ανάγλυφη αναπαράσταση του Περσέα, ενώ το νούμερο 17 πλακίδιο με παράσταση ανδρό και ζώου. Αν όμω το ένα είναι ο αστερισμό του Περσέα, που όντω φαίνεται ότι του μοιάζει, τότε και το άλλο πιθανότατα είναι ο αστερισμό του Κριού και ο αστερισμό του Γονατιστού, δηλαδή του Ηρακλή, όπω άρχισε αργότερα να ονομάζεται γιατί προγενέστερα ονομαζόταν γονατιστός. Και δίπλα σε αυτά τα δύο πλακίδια εκτίθεται άλλο ένα κομμάτι, το νούμερο 15, όπου βλέπουμε το γονατιστό άντρα ανάμεσα σε κύκλους, που μπορεί να παριστάνουν τον αστερισμό του Ηρακλή και τον ήλιο και τη σελήνη. Και όπως βλέπουμε σε αυτή την εικόνα του θερινού ηλιοστασίου, ο αστερισμός του Ηρακλή μεσουρανούσε αμέσως μετά τη δύση του ήλιου, Παρατηρώντας λίγο καλύτερα αυτό το πλακίδιο, βλέπουμε ότι υπάρχει μία διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο κρυάρι και το γονατιστό άντρα. Φαντάζομαι ότι αυτό που θα πω τώρα θα σας εκπλήξει τόσο πολύ όσο και εμένα όταν το ανακάλυψα. Αυτή η γραμμή είναι ο γαλαξίας. Και θα δούμε τώρα αμέσως το γιατί. Εδώ βλέπουμε την εικόνα του ουρανού κατά τη φθινοπορεινή ημέρα, όπως φαίνεται από τον τάφο του Αγαμέμπτουνα ή το θησαυρό του Ατρέα στις Μικίνες. Ο τάφος αυτός είναι προσανατολισμένος προς τα ανατολικά και ο διάδρομός του είναι ακριβώς στις 102 μοίρες ανατολικά. Αυτή τη σημαντική λοιπόν ημέρα, τη φθινοπορεινή σημερία, ο κρυός βρίσκεται πάνω από τις 115,3 μοίρες που χρειάζονται για να μπορέσουμε να τον δούμε πάνω από το λόφο, ακριβώς μετά τη δύση του ήλιου. Ο αστερισμός του Ηρακλή προπορεύεται, είναι ήδη στην πορεία του προς τη δύση. Και όπως θα συνεχίσουν να κινούνται οι αστερισμοί, το κρυάρι είναι σαν να κυνηγάει τον Ηρακλή. Ανάμεσα τώρα σε αυτούς τους δύο, παρατηρούμε την πολύ εντυπωσιακή γραμμή του γαλαξία μας. Κοιτάξτε πόσο έντονα φαίνεται αν αφαιρέσω τα σχήματα από του αστερισμούς στον ουρανό. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό και αποκλείεται να μην τον αναπαριστούσα με ένα συγκεκριμένο τρόπο η μας. Το σημείο του γαλαξία μας που φαίνεται εντονότερα είναι ανάμεσα στον τοξότη και το σκορπιό. Και μάλιστα ο τοξότης φαίνεται να στοχεύει προς το κέντρο του γαλαξία μας. Στην αντίθετη πλευρά του χαλαξία, στα βόρεια ανατολικα υπάρχει ένας πολύ φωτεινός αστέρας, ο τρίτος φωτεινότερος αστέρας του βορείου ημισφαιρίου. Ονομάζεται δίφρος ή διαφορετικά έγα ή αλλιώς καπέλα, ο άλφα του Ινίοχου. Ο τρίτος πιο φωτεινός αστέρας μετά το βέγγα και τον αρκτούρο. Και παρόλο που στο πλακίδιο θα μπορούσε να απεικονίζεται μία έγα, Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε αυτήν και το γονατιστό. Ενώ στον ουρανό ο αστέρας ΕΓΑ σε σχέση με τον Ηρακλή βρίσκονται από την ίδια μεριά του γαλαξία. Ενώ ο αστερισμός του κρυού βρίσκεται σε αντίθετη πλευρά από τον αστερισμό του Ηρακλή. Μετά από όλα αυτά, εγώ συμπεραίνω ότι αυτό το πλακίδιο απεικονίζει τη φθηνοπορεινή ησημέρεια μαζί με το γαλαξία. Και υπάρχει και μία ακόμα μικρή λεπτομέρεια, αλλά τη θεωρώ πολύ σημαντική. Αν κοιτάξουμε σε αυτή την άκρη της διαχωριστικής γραμμής, θα δούμε ότι είναι διαφορετική από την υπόλοιπη. Παρουσιάζεται κάπως πιο παχιά. Αν στραφούμε όμως και προς το γαλαξία μας, θα δούμε ότι έχει ένα σημείο που φαίνεται πολύ πιο έντονο από την υπόλοιπη γραμμή. Και μάλιστα είναι και προς την ίδια κατεύθυνση, από τη μεριά που βρίσκονται τα κεφάλια τόσο του κρύου όσο και του Ηρακλή. Την ίδια διάταξη θα έχουν οι αστερισμοί και οι αστέρες και στην εαρινή ησημερία. Μόνο που τότε θα έχει ξημερώσει. Ο ήλιος θα έχει ανατείλει μαζί με τον κρυό. Και όλη αυτή την εικόνα δεν είναι δυνατόν να την παρατηρήσουμε με τα μάτια μας στον ουρανό. Όμως πιθανότατα η γνώση ότι αυτό θα συνέβαινε υπήρχε. Και αυτό το πλακάκι απεικονίζει το τι συμβαίνει στις εισημερίες οριοθετώντας και τη θέση του γαλαξία ως προς τα ζώδια. Τώρα που καλοκαιριάζει, είναι ιδανική ευκαιρία να παρατηρήσουμε τα αστέρια. Αν απομακρυνθούμε λίγο από τις πόλεις και αποφύγουμε τη φωτορύπανση, είτε σε μια παραλία είτε στο βουνό, ο ουρανός φαίνεται σαν κεντυμένος από αστέρια. Αν θέλετε να μοιράζομαι μαζί σας τέτοιες σύντομες ιστορίες για όλα αυτά που ανακαλύπτω, στείλτε μου μήνυμα. Κάντε εγγραφή, κάντε like και προωθήστε αυτά τα βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, μια μεγάλη αγκαλιά. Πολλά φιλιά!